Ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε στο τρίτο περιστατικό για τα οστά αρθρώσεις μαλακαμόρια και αφορά σε ένα αγόρι 7 χρονών το οποίο διακομίζεται λόγω σταδιακά επιδεινούμενης απομείνωσης διόγκωσης της δεξιάς παριάς. Φαίνεται και εδώ επισκοπικά οι γονείς των αφέρων δεν είχε κάποιο πρόβλημα ούτε στη γέννα ούτε όσο μεγάλωνε, αλλά τελευταία εδώ και ένα μήνα έχει αρχίσει και διογκώνεται πάρα πολύ εκεί το μάγουλο. Το βλέπουμε λοιπόν εμφανώς ότι υπάρχει αυτή η διόγκωση, είναι υπόσκληρη, δεν είναι τελείως έτσι σκληρή, δηλαδή λίγο πιέζεται προς τα μέσα, δεν πονάει, δεν έχει ερυθρότητα, δεν έχει φλεγμονή. Φαίνεται όμως να συμφύεται με τους γύρους τους, δεν μετακινείται ιδιαίτερα. Ένδειξη ότι μπορεί να διηθεί τους γύρω ιστούς. Ήποπτο, ναι. Άμα συμφύεται. Δεν έχει όμως ούτε εξέλκωση από έξω, ούτε εξέλκωση ούτε από ούτε από το δέρμα δηλαδή της παριάς, ούτε από το βλενογόνο μέσα στο στόμα της παριάς. Αν στέλνουμε και εργαστηριακά, δεν έχουν ευρήματα. Βλέπουμε εδώ ουσιαστικά αυτή την σαν έτσι πρόπτωση, δηλαδή ότι υπάρχει σαν διώκωση. Ναι, και πάνω ο βλενογόνος χάρη είναι εντάξει. Ναι. Οπότε λοιπόν προχωράμε και κάνουμε μια αξονική τομογραφία για να δούμε την περιοχή, η οποία φαίνεται ότι εδώ όπως είναι, είναι στο ύψος περίπου του σπλαχνικού κρανίου εδώ πέρα. Βλέπουμε το οστό της άνω γνάδου, βλέπουμε εδώ στην κάτω γνάδου και εδώ βλέπουμε ότι το οστό λύεται από αυτήν εδώ την αλίωση, η οποία είναι οστεολυτική, βρίσκεται κάτω από το δέρμα και διηθεί τους παρακείμενους ιστούς, οπότε είναι αρκετά ύποπτη. Και για κακοήθεια. Τώρα στο χειρουργικό πεδίο είναι ακριβώς, αυτό. Ακριβώς, έχουν ουσιαστικά αφαιρέσει το βλενογόνο και βλέπουμε από κάτω την ίδια την αλίωση η οποία έχει είναι έτσι μια σαν λοβωτή, έτσι, σαν μια λοβωτή διάταξη, σαν να κάνει ακριβώς λοβία, λόβια. Και εδώ έχουμε μια ναι, δημιουσία. Εδώ είναι η εικόνα της. Εδώ έχουμε το φυσιολογικό καλυπτήριο ακανθόδες επιθύλιο. Αυτό είναι της βλάβης. Αυτή είναι η βλάβη βέβαια. Εδώ είναι το φυσιολογικό, το καλυπτήριο κανθόδες επιθύλιο, έτσι με τη βασική του στιβάδα. Δεν κερατινοποιείται γιατί είναι βλενογόνος, είναι μέσα είναι από σωστό. Το βλενογόνο της παριάς και στοματική κοιλότητα. Και να αυτά τα σαν, έτσι που τα βλέπαμε έτσι σαν, να πούμε έτσι σαν ρόγες σταφυλιού περιγράφονταν μακροσκοπικά, ιστορικά δηλαδή. Και έχουν εδώ πέρα έναν ιστό ο οποίος αλλού είναι έτσι πιο κυταροβρυθής. Να εδώ ας πούμε... που είμαστε κάτω από το ακανθόδες επιθύλιο, σαν να κάνει έτσι μια στιβάδα που είναι πιο κυταροβρυθής, με πιο πολλά κύτταρα, ενώ σε άλλες θέσεις είναι πιο υποκυταρικός, θα λέγαμε έτσι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά τα κύτταρα που αναγνωρίζουμε παιδιά, που έχουν έτσι ένα αρκετά ιωσινόφιλο κυταρόπλασμα, έτσι, αρκετά πλούσιο. Είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης αυτό που θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Τα πιο πολλά κύτταρα όμως τα βλέπουμε ότι είναι έτσι ατρακτόμορφα, έτσι σαν αστεροειδή θα έλεγε κανένας, ατρακτόμορφα κύτταρα, ενδεικτικά της προέλευσής τους, έτσι από κάποιον ιστό είναι αυτό, έτσι, ατρακτόμορφα κύτταρα, ξέρουμε ποιος ιστός κάνει συνήθως. Να το λοιπόν πάλι εδώ πέρα, σε κάπως μεγαλύτερη μεγέθυνση, αυτά τα κυταράκια εδώ πέρα μπορεί να είναι και να σχετίζονται και γύρω από αγγεία. Βλέπετε εδώ, αυτό πιθανότατα είναι ένα αγγείο και έχει τα κυταράκια να διατάσσονται, έτσι ατρακτόμορφα κύτταρα, τα οποία ανοσοϊστοχημικά είναι full θετικά, ανοσοθετικά στην δεσμίνη. Ίσως αυτό έτσι, τους βοηθήσει. Που είναι δηλωτικό της προέλευσής τους, έτσι, της διαφοροποίησης. Ναι, το ατρακτόμορφο είναι γενικό, βέβαια. Δηλώνει, ας πούμε, μεσενχηματικό ιστό. Ακριβώς. Ναι, όχι μόνο, και πολύ σπάνια μπορεί να δηλώνει γιατί και να... άλλου είδους ιστό, ακόμα και επιθυλιακό, αλλά το κύριο που σκέφτεται κανείς είναι μεσενχηματικός ιστός. Άρα έχουμε αυτά τα μικρά έτσι αστεροειδή, δείτε τα, αστεροειδή κύτταρα, είτε ατρακτόμορφα, είτε και στρογγυλά καμιά φορά, δείτε μερικά είναι στρογγυλούλια. Δείτε εδώ, ατρακτόμορφο αυτό, έτσι. Αστεροειδές είναι αυτό που το λέμε αστεροειδές γιατί είναι έτσι σαν να έχει κάτι από φιάδες και το λέμε έτσι, έτσι. Πολλά είναι ατρακτόμορφα, όπως είναι αυτά που σας δείχνω, ή μπορεί να είναι και κάποια στρογγυλούλια, έτσι, και να είναι νεοπλασματικά, να μην είναι, ξέρω εγώ, λεμφοκύτταρα. Είναι λιγοστό ή βαθιά ιωσινόφιλο το κυταρόπλασμα, αυτό δεν φαίνεται τόσο εδώ, όσο στο προηγούμενο που σας έδειξα, την προηγούμενη εικόνα, εδώ πέρα δηλαδή φαίνεται. Πάμε λίγο να δούμε αυτά τα ιωσινόφιλα, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ η διάγνωση, είναι αυτά παιδιά εδώ. Έτσι, αυτά είναι τα ιωσινόφυλλα.
πολύ οσινόφυλλο κυταρόπλασμα, ε. Ναι, όχι οσινόφυλλα. Όχι οσινόφυλλα κύτταρα, το κυταρόπλασμα είναι οσινόφυλλο. Και βεβαίως οι πίνες είναι είτε έκεντρα, έτσι, μικροί οειδείς πυρήνες, λεπτά κατανεμημένοι οι χρωματίνοι. Τα πυρήνια είναι δυσδιάκριτα και πολύ χαρακτηριστικά είναι η θετικότητα στη δεσμήνη, τα νοσοϊστοχημικά. Οπότε η ερώτηση είναι ποια είναι η νόσος του ασθενούς αυτού.